Λαμπρή η τελετή έναρξης της Εκεχηρίας στο νέο μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το αρχαίο με το σύγχρονο, το παλιό με το νέο. Έτσι, να θυμίσουμε σε όλους για ποιο λόγο ετελούνται οι Ολυμπιακοί αγώνες. Οι αγώνες που έκαναν τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουν την καταγωγή τους και να τους ενώσουν σε κάτι μοναδικό. Τα διαχρονικά μηνύματα των Ολυμπιακών Αγώνων για την ειρήνη, την ευγενική άμυλα, τη συναδέρφωση των λαών πρέπει να εμπνεύσουν και πάλι τους νέους όλου του κόσμου. Την επόμενη τα ξημερώματα, δρομής από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στο παλιό μουσείο της Αρχαίας Ήλιδας για να διανύσουν μια απόσταση 49,8 χιλιόμετρων έως την αρχαία Ολυμπία. Οι δρομείς πέρασαν από 13 πυρόπληκτα χωριά της Ηλίας. Οι κάτοικοι τόνωναν με ενθουσιασμό το ηθικό τους και τους προμήθευαν με φαγητό, νερά και χυμούς. Στην Εκεχηρία, οι αρχαίοι Έλληνες έπαβαν τις εχθροπραξίες για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ένστολοι άφηναν τα όπλα τους πριν την αρχαία Ήλιδα, πόλη σύμβολο της Εκεχηρίας, και περπατούσαν μια ημιωρινή διαδρομή για να φτάσουν στην αρχαία Ολυμπία, πόλη σύμβολο της ειρήνης. Ο πιο μικρός δρομέας που ολοκλήρωσε με επιτυχία όλη τη διαδρομή ήταν ο 16χρονος Νόντας Καγιανάς. Στο μονοπάτι της Εκεχηρίας, ένας μόνο νικητής δεν υπάρχει. Νικητές είναι όλοι εκείνοι που κατάφεραν παρά τις όποιες δυσκολίες να ολοκληρώσουν τη διαδρομή αυτή της ειρήνης.